Καταρχάς να ευχαριστήσω τον καθηγητή Κυριόπουλο, ο οποίος μου έκανε την τιμή να με καλέσει σε αυτό το πολύ ενδιαφέρον πάνελ. Η παρουσία του κυρίου Κυριόπουλου σήμερα, η παρουσίαση, την προεισαγωγική ομιλία, μου έδωσε αρκετά πράγματα που δεν ήξερα, και οι προηγούμενες παρουσιάσεις του την περίοδο αυτής της πανδημίας, αλλά το κυριότερο είναι αυτό το οποίο μου έχει μείνει και το οποίο δεν ήξερα ομολογουμένως, δεν το είχα συνειδητοποιήσει μάλλον, είναι ο διαχωρισμός μεταξύ δημόσιας υγείας και ιατρικής περίθαλψης. Η δημόσια υγεία είναι εξ ορισμού κρατική υπόθεση, ενώ η ιατρική περίθαλψη μπορεί να είναι και ιδιωτική και κρατική, ή ανάμειξη και των δύο. Η πολιτική με όμικρον γιώτα, δεν ξέρω αν είχαν συνειδητοποιήσει ή έχουν συνειδητοποιήσει αυτή τη διαφορά, πάντως την εφήρμοσαν. Κατά λάθος, χωρίς να το καταλάβουν, συνειδητά, δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι το εφήρμοσαν και τη δημόσια υγεία την έβαλαν εκεί που χρειάζεται, δηλαδή Υπουργείο Κράτος, και την ιατρική περίθαλψη τελικά την περιόρισαν, πολύ αυστηρά θα έλεγα, στο δημόσιο τομέα. Όταν λέω πολύ αυστηρά, εννοώ ότι τελικά δεν ήταν όλος ο δημόσιος τομέας, ήταν μόνο τα 4 και 4 αναπληρωματικά, τα 8 δηλαδή νοσοκομεία αναφοράς. Την περιόρισαν αυστηρότατα. Ίσως δεν χρειάστηκε, και μακάρι να μην χρειαστεί, να επεκτεθεί σε όλο το δημόσιο τομέα η ιατρική περίθαλψη, και πολύ περισσότερο στον ιδιωτικό τομέα. Τότε αυτό θα συνέβαινε αν τα πράγματα ήταν πολύ άσχημα. Ευτυχώς δεν συνέβη και νομίζω ότι δεν θα συμβεί. Εγώ λοιπόν θα ασχοληθώ με πιο προσγειωμένα πράγματα, και η κυρία Σύψα μας έδωσε πάρα πολύ εφηρμοσμένες πληροφορίες. Και μια παρατήρηση του κυρίου Κυριόπουλου, αν θυμόσαστε, αν την προσέξατε, είναι ότι λοιμοξιολόγους, δεν θέλω να ευλογήσω τα γένια μου, αλλά λοιμοξιολόγους, όπως και γιατρούς γενικώς, έχουμε πάρα πολλούς και πάρα πολύ καλούς, και το έδειξαν αυτό. Αλλά αυτό που έχουμε παινία είναι στους επιδημιολόγους. Οι περισσότεροι, όχι όλοι, οι περισσότεροι λοιμοξιολόγοι έχουν γίνει εραστέχνες επιδημιολόγοι, αλλά επιδημιολόγοι σαν την κυρία Σύψα χρειάζονται, και έχουμε λίγους. Και πραγματικά είναι ευκαιρία αυτή να αποκτήσουμε περισσότερους, γιατί πραγματικά είναι το κλειδί σε τέτοιου είδους προβλήματα που αφορούν πανδημίες. Τώρα, για να μην χρονοτριβώ, για να προλάβω να έχουμε και κάποια συζήτηση στο τέλος. Πολύ σωστά ο τίτλος δεν επιλέγει από μένα, αλλά σωστά διατυπώθηκε σαν θεραπευτικές παρεμβάσεις. Διότι στην ουσία πρόκειται ακριβώς για παρεμβάσεις. Δεν πρόκειται για θεραπεία, γιατί θεραπεία δεν υπάρχει. Πρόκειται για παρεμβάσεις, και θα πούμε παρακάτω τι εννοώ με αυτό. Λοιπόν, στην αντιμετώπιση, συγγνώμη. Ωραία. Στην αντιμετώπιση της τρέχουσας πανδημίας συνέβησαν γεγονότα και καταστάσεις πραγματικά πρωτόγνωρα. Καταρχάς, οι ταχύτητες στα χρονικά της επιστήμης ήταν πρωτοφανείς. Η προηγούμενη περίοδος, νομίζω, που εφαρμόστηκαν τέτοιες ταχύτητες ήταν η περίοδος του HIV AIDS 1984-85. Οι ταχύτητες στη θεραπεία κυρίως και στην ανάπτυξη εμβολίου, οι οποίες βέβαια προσπάθειες για την ανάπτυξη εμβολίου ακόμα και τώρα δεν έχουν ευοδοθεί. Αλλά στη θεραπεία πραγματικά ήταν ταχύτατα τα γεγονότα, και ταχύτατα τα θετικά και τα αρνητικά μηνύματα όσον αφορά τις θεραπευτικές παρεμβάσεις. Παρά λοιπόν τις μερικές καθυστερήσεις, η παγκόσμια κοινότητα κινητοποιήθηκε άμεσα. Πήρε μέτρα δημόσιας υγείας, τα οποία ουσιαστικά ήταν και τα μόνα τα οποία απέδωσαν. Μια ιστορία που άρχισε το Δεκέμβριο του 2019 ουσιαστικά χαρακτηρίστηκε και ανακαλύφθηκε, και ο ιός βαφτίστηκε άμεσα το Γενάρη 10 Ιανουαρίου του 2020. Πάρα πολύ γρήγορα βαφτίστηκε, και ακόμα τον μαθαίνουμε βέβαια, γιατί είναι ένα μωρό, θανατηφόρο μωρό. Η προσπάθεια παραγωγής εμβολίου άρχισε πολύ γρήγορα, και αυτή τη στιγμή έχουμε περίπου, το είπε και ο κύριος Κυριόπουλος νομίζω ή ο κύριος Τσάκος, έχουμε περίπου 10 με 15 προσπάθειες σε κλινικές μελέτες. Συνεχίζει η καταγραφή, διάγνωση, και σχεδιάζεται η κοινότητα, η βέλτιστη αντιμετώπιση των κλινικών συνδρόμων που προκαλεί ο ιός, και εφαρμόστηκαν
αιτιολογικές θεραπείες με αποτέλεσμα την έγκριση ήδη καινούριων φαρμάκων, θα τα πούμε λίγο παρακάτω αυτά. Ουσιαστικά τη μεγάλη μάζα της πληροφόρησης, περίπου 80% και παραπάνω, την πήραμε από το μοντέλο της Wuhan εκεί που άνοιξε η ιστορία, οι οποίοι πραγματικά οι Κινέζοι έκαναν τρομερή προσπάθεια όχι μόνο στην αντιμετώπιση αλλά και στην καταγραφή σε βάθος, με νεκροτομές, αναλύσεις κλπ. Άρα λοιπόν η κύρια πηγή πληροφόρησης για τον ιό που έχουμε αυτή τη στιγμή προέρχεται από τους Κινέζους. Τώρα, αν ήθελα... έχω κάποιο πρόβλημα, συγγνώμη, ίσως να με βοηθήσει... Ωραία, εδώ σταματάμε. Αν ήθελα να είμαι σωστός, θα τελείωνε εδώ την εισήγησή μου, διότι τις 10 Μαΐου του 2020 ο FDA διατύπωσε την άποψη, και την πραγματικότητα, ότι δεν υπάρχουν θεραπευτικές παρεμβάσεις και φάρμακα εγκεκριμένες από το FDA να προλαμβάνουν ή να θεραπεύουν το σύνδρομο COVID-19. Έτσι. Άρα αυτό και μόνο μας κάνει να καταλάβουμε ότι ό,τι και να ακούμε και να λέμε, ουσιαστική ριζική θεραπεία, αιτιολογική θεραπεία δεν υπάρχει. Τώρα, όσον αφορά την αντιμετώπιση, η αντιμετώπιση αφορά 4 σκέλη, τα γενικά μέτρα, τα οποία τα είδαμε ουσιαστικά και τα εφαρμόσαμε και είναι τελικά αυτά τα οποία ήταν τα πιο αποτελεσματικά, η ειδική θεραπεία, η υποστή που δεν υπάρχει, αλλά υπάρχουν προσπάθειες για ειδική θεραπεία, η υποστήριξη, βλέπε μεθ, κρεβάτια μεθ, έτσι, η κύρια δομή που υποστήριξε ή θα υποστηρίξει μια τυχόν έξαρση θα είναι η μονάδα θεραπευτικής θεραπείας. Γι' αυτό και αν είναι να μας μείνει κάτι από αυτή την ιστορία, αν υποθέσουμε ότι δεν θα ξανασυμβεί κάτι παρόμοιο στο άμεσο μέλλον, είναι να φτάσουμε τον αριθμό κλινών θεραπευτικής θεραπείας στο μέσο ευρωπαϊκό όρο, 1000 τόσα κάπου. Όχι πολύ μακριά από αυτό που ήμασταν, αλλά όχι πάρα πολύ μακριά από την δυνατότητα του συστήματος. Και το εμβόλιο βέβαια είναι το τέταρτο μέτρο, το οποίο όσο και να φωνάζουμε και να διαμαρτυρόμαστε για την επιτάχυνσή του, θα αργήσει κάπως να έρθει, αλλά είναι το μόνο το οποίο σε αντίστοιχες περιπτώσεις, δηλαδή υιογενείς πανδημίες που προέρχονται από λοιμώξεις του αναπνευστικού, θέλουν το εμβόλιο για να αντιμετωπιστούν, όλα τα άλλα είναι δευτερεύοντα. Πάμε παρακάτω. Όχι, το επόμενο. Αν μπορεί το... Ωραία. Τώρα, όσον αφορά τα γενικά μέτρα, το είπε πάρα πολύ καλά και ουσιαστικά η κυρία Σύψα. Ουσιαστικά αυτό που μέτρησε και αυτό που μας γλίτωσε από τη μεγάλη συμφορά στη χώρα μας ήταν οι αποστάσεις. Ουσιαστικά το lockdown. Είδατε τι επίπτωση έχουν οι αποστάσεις που γίνανε στο lockdown, πέσανε κατά 90% και είδατε τι επίπτωση είχαν στο ρο 0 και τι επίπτωση θα είχαν στους θανάτους αν οι αποστάσεις, δηλαδή οι κοινωνικές επαφές, ήταν ή στο 20% περίπου ή στο 10% των συνηθισμένων μας. Τεράστια διαφορά. Αυτό που λέμε κοινωνική αποστασιοποίηση, εγώ θα έλεγα τήρηση αποστάσεων, γιατί το αποστασιοποίηση έχει κάποια μεταφυσική έννοια του τύπου ψυχολογική ή συναισθηματική, αλλά μιλάμε για απόσταση ουσιαστική. Οι αποστάσεις λοιπόν και τα υπόλοιπα μέτρα ατομικής προστασίας, αλλά αν θέλω να πούμε τρία πράγματα, τι βοήθησε, πρώτον οι αποστάσεις, η απόσταση, δεύτερον η απόσταση και τρίτον τα υπόλοιπα μέτρα, δηλαδή πλήσιμο χεριών, μάσκες όταν δεν μπορούν να τηρηθούν οι αποστάσεις και γάντια τα οποία καλό θα είναι να τα ξεχάσουμε, είναι ό,τι χειρότερο έχει να προσφέρει κανένας στο σταμάτημα της μετάδοσης, είναι τα γάντια. Αυτό ίσχυε βέβαια και από παλιότερα με τις νοσοκομιακές λοιμώξεις που όλοι φορούσαν το παραϊατρικό κυρίως προσωπικό, καθαρίστες κλπ. Είναι να σουλεύτες ένα γάντι από το πρωί μέχρι το βράδυ και νομίζαν ότι θα προστατεύσουν τη μετάδοση, την οριζόντια διασπορά των μικροοργανισμών με αυτόν τον τρόπο. Η στήριξη των ευπαθών ομάδων και ηλικιωμένων. Ουσιαστικά, αν κανένας, το lockdown βέβαια το οποίο το ξέρουμε,
το είδαμε μάλλον με τον καλύτερο και το χειρότερο τρόπο, και η στήριξη του υγειονομικού συστήματος για να μην παραλύσει από τον αυξημένο αριθμό κρουσμάτων, γιατί οι δυνατότητες του υγειονομικού συστήματος είναι πεπερασμένες. Όσον αφορά τη στήριξη των ευπαθών και ηλικιωμένων, εδώ βέβαια δεν είμαι επιδημιολόγος, αλλά από ό,τι έχω διαβάσει και έχω καταλάβει, και ίσως και ο κύριος Τσάκος και η κυρία Σύψα θα μπορέσουν να βοηθήσουν, ουσιαστικά αυτό το οποίο νομίζω επιχείρησαν οι Σουηδοί, αλλά όχι επιτυχώς, ήταν αυτό. Δηλαδή, το προστατεύστε τους ευπαθείς και στηρίξτε το οικονομικό σύστημα. Με τον τρόπο αυτό, αν γίνουν μόνο αυτά τα δύο, προστατησία των ευπαθών και στήριξη του υγειονομικού συστήματος, τότε μπορεί ενδεχομένως κάποιος να έχει κάποιο είδους ανοσία, δεν λέω ανοσία της αγέλης, ανοσία την οποία θα την πάρει, θα την προσποριστεί σαν παραπροϊόν, by product. Δηλαδή, να προστατεύσουν τους ηλικιωμένους και το υγειονομικό σύστημα και να αφήσουμε τα υπόλοιπα ως έχουν. Γιατί θα μου πει κανένας, η Σουηδία πέτυχε. Εγώ νομίζω ότι απέτυχε διότι δεν εφήρμεσε σωστά αυτό που είπα πριν. Δηλαδή, δεν στήριξε σωστά τους ευπαθείς και ηλικιωμένους. Όταν λέμε σωστά, εννοούμε να κλείσουν εντελώς προς τον έξω κόσμο οι μονάδες, δεν λέω γυροκομεία, οι μονάδες προστασίας ευπαθών ηλικιωμένων και να εφαρμοστούν αυστηρότητα μέτρα στους υπόλοιπους ηλικιωμένους, δηλαδή κλειστούν σπίτι κλπ. Και ευπαθείς. Αν αυτό εφαρμοστεί σωστά, θεωρητικά μπορεί κανένας να έχει και προστασία της ομάδας αυτής του πληθυσμού, γιατί μην ξεχνάμε ότι έχουμε να κάνουμε με μια αρρώστια που 85% διατρέχει υπείως, έτσι. Αν λοιπόν κάνουμε σωστά αυτά, θα προστατεύσουμε και το υγειονομικό σύστημα και την κοινότητα. Φαίνεται δεν έγινε σωστά ούτε στη Σουηδία. Οι άλλες προφανώς κοινότητες όπως οι Εγγλέζοι και οι Αμερικάνοι προσπαθήσαν λίγο άτσαλα να κάνουν, να εφαρμόσουν την ανοσία της αγέλης, φυσικά με τα γνωστά αποτελέσματα. Μην ξεχνάμε λοιπόν, όπως είπα, ότι 85% είναι ήπια νόσος και μόνο 15% κάνει περιστατικά τα οποία θα χρειαστούν νοσηλεία σε κρεβάτια, σε θαλάμους ή σε εντατικές μονάδες. Τώρα, για τις επιλογές δεν θα πω πολλά πράγματα. Το ARDS είναι πολύ σημαντικό, δηλαδή αυτή η οξία και πολύ συχνό η οξία αναπνευστική δυσχέρεια των ενηλίκων. Το συμπτικό σοκ, από το οποίο κατέληξαν αρκετοί, και αυτό το οποίο ήταν μάλλον πρωτοφανές και μας έκανε να αναλογιστούμε πολλές θεραπευτικές παρεμβάσεις που δεν υπήρχαν σε άλλου είδους επιδημίες και λοιμώξεις, είναι αυτή η θύελα το κοινών, από την οποία κατέληξαν αρκετοί, που ήταν στη μονάδα εντατικής θεραπείας, το cytokine storm, δηλαδή ουσιαστικά μια υπεραντίδραση του νοσολογικού συστήματος, inappropriate, δηλαδή όχι απρόσφορη εντελώς, σαν η αστυνομία, η ιδιωτική αστυνομία που έχει κάποιος για να προφυλάσει το σπίτι του, αρχίζει να πυροβολεί και να σκοτώνει τους ένικους και να καταστρέφει το σπίτι στο οποίο υποτίθεται έχει ταχθεί για να προστατεύσει. Τώρα, δευτερεύουσες και πιο λιγότερο συχνές παρενέργειες ήταν οι διαταραχές της πήξης, που πραγματικά ήταν κάτι το οποίο μας έκανε να αναλογιστούμε ότι υπάρχει πρόβλημα, θρομβώσεις και μυοκαρδίτιδα, πιθανώς να είναι και αυτό κάτι το οποίο συνέβη. Τώρα, όσον αφορά τα φάρμακα, είπαμε ειδική θεραπεία δεν υπάρχει. Προσπαθήσαμε να χρησιμοποιήσουμε φάρμακα μελετημένα από προηγούμενες καταστάσεις ή γνωστά φάρμακα. Πάρα πολύ γνωστά και παλιά, όπως είναι η χλωροκίνη και η κολχικίνη και άλλα φάρμακα τα οποία είχαν εφευρεθεί λόγω του έμπολα, όπως το Remdesivir, το οποίο πραγματικά φαίνεται να είναι κάπως υποσχόμενο, και το Favipiravir, το οποίο και αυτό θα παίξει κάποιο ρόλο. Τώρα, όσον αφορά την αντιμετώπιση της καταιγίδας των κοινών, που όπως είπα πριν ήταν κάτι το πρωτόγνωρο και το πολύ έντονο, χρησιμοποίησαμε υπάρχοντα γνωστά φάρμακα τα οποία βοήθησαν, όπως το Tocilizumab και η ανακίνηρα, η αντιμετώπιση των άλλων συμπτωμάτων με συμπτωματική αντιμετώπιση, όπως παραδείγματος χάρη αντιπηκτικά, θρομβώσεις, κορτικοειδή. Τα κορτικοειδή μέχρι πρότινος ήταν πολύ τελευταία στη λίστα των επιλογών με βάση τις οδηγίες του NIH, μόνο σε περιπτώσεις πολύ εξειδικευμένες σύψης και συμπτικού σοκ. Αλλά τώρα είδαμε τις τελευταίες μελέτες προ 2 εβδομάδων περίπου ότι η dexamethasone, που είναι ένα κορτικοειδές το οποίο χρησιμοποιείται ευρύτατα στην καθημερινή ιατρική πράξη, μπορεί να βοηθήσει.
Απαιτούνται βέβαια περισσότερες μελέτες για να μας δώσουν απτά αποτελέσματα. Και βέβαια, μην ξεχνάμε ότι οι κλινικοί γιατροί κάθε μέρα μοιράζονται και αποκτούν πείρα για ένα νέο ολίγων μηνών, 5-6 μηνών. Μιλάμε για μια νόσο 5-6 μηνών. Φανταστείτε λοιπόν πόσο λίγο την ξέρουμε. Και μην ξεχνάμε ένα πάρα πολύ βασικό πράγμα. Οι γιατροί, ακόμα οι Έλληνες γιατροί σίγουρα στην αρχή, στην αρχή, το μόνο που είχαν καταλάβει και αυτό το ένιωσα ανταλλάσσοντας μηνύματα και άμεση επικοινωνία με συναδέρφους που ήταν πραγματικά στην πρώτη γραμμή, αυτό που έγινε άμεσα αντιληπτό ότι έχουν να κάνουν με μια πολύ ύπουλη νόσο. Το χαρακτηριστικό λοιπόν ήταν ότι ήταν ύπουλη και γι' αυτό ήθελε μεγάλη προσοχή και γι' αυτό λάβαμε τα μέτρα έγκαιρα και γι' αυτό όλες οι αισθήσεις μας ήταν τεταμένες στην αρχή. Δεν είπαμε ότι είναι μια απλή υιογενής λίμωξη του αναπνευστικού. Ήταν πάρα πάρα πολύ ύπουλη. Τώρα, όπως είπαμε, ειδική θεραπεία δεν υπάρχει. Αλγόριθμοι έπρεπε, θα σας τους δείξω μετά, έπρεπε να χρησιμοποιηθούν και να δημιουργηθούν άμεσα, διότι για φανταστείτε έναν Έλληνα γιατρό, έναν γιατρό, δεν λέω Έλληνα, όλοι το ίδιο αντιμετώπισαν, ο οποίος ξαφνικά είναι σε ένα από τα νοσοκομεία αναφοράς και ξαφνικά του έρχεται ένας ασθενής που λέει SARS, COVID, ιός COVID θετικός, πάρ' τον και αντιμετώπισε τον με οξύ αναπνευστική ανεπάρκεια, με προβλήματα στην πήξη, με την CRP στα ύψη, με την φεριτίνη στα ύψη. Δεν ήξερε πραγματικά τι να κάνει, ήθελε βοήθεια και έπρεπε να βγουν αλγόριθμοι, όσο και αν αυτοί αναφυλιστήθηκαν αργότερα και βγήκαν αλγόριθμοι, ευτυχώς. Τώρα, όσον αφορά για τη θεραπεία, πιθανό όφελος μπορεί κανένας να θυμόσετε τι έγινε με τη χλωροκίνη σε συνδυασμό με την αζιθρομικίνη. Στην αρχή ήταν πολύ ενθαρρυντικά τα αποτελέσματα, μετά αμφισβητήθηκαν μελέτες. Τώρα βρισκόμαστε σε μια φάση αναμονής, περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει, τι θα αποφασίσει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας όσον αφορά τις μελέτες. Πιθανώς να βοηθάει, αλλά όχι τόσο όσο νομίζαμε στην αρχή. Η κολχικίνη, και αυτή μέσα στα πλαίσια του αντιφλεγμονώδους δράσης της, παλαιό φάρμακο, ασφαλές, έχουμε όλοι εκτεθεί και χρησιμοποιήσει την κολχικίνη, με αρκετά σημαντική συμμετοχή και ελληνικές ομάδες, προσπαθούμε να βρούμε αν κάνει κάτι. Τα πρώτα αποτελέσματα από την ελληνική ομάδα φαίνεται ότι είναι ενθαρρυντικά όσον αφορά κυρίως την ανάγκη διασωλήνωσης ασθενών. Πάντα νομίζω ότι και στη χλωροκίνη, αζιθρομικίνη και στην κολχικίνη και στο Remdesivir που βλέπουμε παρακάτω έχει σημασία το timing, πότε θα το δώσεις. Και εκεί πρέπει να εστιαστούν οι κλινικές μελέτες. Το Remdesivir είναι κάτι το οποίο έχει δώσει θετικά αποτελέσματα, ιδίως σε ασθενείς με μέτρια βαρύτητας νόσο. Βέβαια, ας πούμε, η διάρκεια νοσηλείας έπεσε από τις 15 μέρες στις 11, συγκριτικά με το πλασίμπο. Η θνητότητα έπεσε 2-3 μονάδες, δηλαδή κοίτα που ήταν 9,5% στο πλασίμπο, με το Remdesivir πήγε στο 7, κάπου εκεί. Στατιστικό σημαντικά μεν, αλλά δεν είναι τόσο εντυπωσιακά ώστε να μας κάνει να πούμε να το φάρμακο για την αντιμετώπιση του COVID. Άρα λοιπόν περιμένουμε ακόμα, το καλέτρα μάλλον δεν παίζει πλέον. Και οι αντι-TNF παράγοντες και οι αντι-IL-1 ή IL-6, δηλαδή εναντίον των κυτοκινών, το συλλύζουμε από την αρκίνα, χρησιμοποιούνται ήδη μόλις επισημάνουμε στον ασθενή ότι έχει αρχίσει να εκδηλώνεται αυτή η θύρα των κυτοκινών, είτε όταν οι δείκτες που θα πούμε παρακάτω έχουν αρχίσει και γίνονται θετικοί. Τώρα, για το κορτικοειδή είπαμε, για την αεροθεραπεία. Αυτό είναι κάτι το οποίο εγώ προσωπικά πίστευα ότι θα είναι ίσως η μόνη σωστή αντιμετώπιση. Δηλαδή, η πλασμαφαίρεση από αρρώστους οι οποίοι είχαν νοσήσει, παίρνουμε τα αντισώματα και τα κάνουμε σε νέους ασθενείς, τα ενίουμε εμφανοφλεβείο, σε νέους ασθενείς που πάσχουν από την νόσο. Είναι η λεγόμενη παθητική ανοσοποίηση, που τη χρησιμοποιούμε πολύ κατά κόρον. Παθητική ανοσοποίηση, δηλαδή δίνουμε έτοιμα αντισώματα. Από το να περιμένουμε να φτιάξει ο οργανισμός ο ίδιος αντισώματα. Αυτό πίστευα ότι θα δουλέψει πραγματικά και είναι το μόνο που θα μπορούσε να σώσει πολλούς αρρώστους. Φαίνεται όμως ότι τα πρώτα αποτελέσματα σε μεγάλης κλίμακας μελέτες που είχαν γίνει κυρίως στον Καναδά δεν ήταν τόσο ενθαρρυντικά και αυτό είναι κάτι το οποίο πραγματικά δεν είναι και τόσο καλό.
Τώρα, εδώ δεν, θα σας, δεν έχει νόημα να το διαβάσουμε αυτό, απλώς σας δείχνω ότι στην αρχή η εταιρεία, η ελληνική εταιρεία Limoxon σε συνεργασία με το ΝΕΟΔΗ έβγαλε αλγόριθμους αντιμετώπισης, διότι σας είπα, ένας γιατρός που δεν έχει ιδέα περί COVID, γιατί δεν είχε αντιδραχθεί ποτέ το COVID, για μια κατάσταση η οποία ήταν λίγων μηνών και κανένας δεν ήξερε σε όλο τον κόσμο τι γίνεται, έπρεπε να έχει κάποιο μπούσουλα για να δράσει. Και αυτό είναι ο θεραπευτικός αλγόριθμος που βλέπετε, που είναι λίγο περίπλοκος, αλλά δίνει αρκετά μέτρα πώς θα προχωρήσει, προσδιορίζει αρκετά βήματα που θα πρέπει να κάνει ο γιατρός στην αντιμετώπιση του ασθενούς που είναι COVID, είτε στον πολύ ήπιο σε επίπεδο πρωτοβάθμιας περίθαλψης, δηλαδή εξωτερικό γιατρό. Θυμόσαστε παλιά που λέγαμε μείνε σπίτι ή δίνουμε, ξέρω, χλωροκίνη, ζυθρομικίνη, αλλά όλα αυτά έχουν μια διαβάθμιση και φτάνουν μέχρι το θύελλα και το κοινό που πρέπει να αντιμετωπιστεί. Όλα αυτά λοιπόν ήταν μέσα σε αυτόν τον αλγόριθμο, ο οποίος δεν έχει αλλάξει ακόμη, δεδομένου ότι τα θέματα με την χλωροκίνη ακόμα είναι στον αέρα. Τώρα, είπαμε πριν για μερικούς δείκτες που δείχνουν τα πράγματα δεν πάνε καλά, όπως είναι η φεριτίνη, παραδείγματος χάρη. Βέβαια, δεν μιλάμε για φεριτίνη 300-400 μονάδες, γιατί πολλοί κόσμος ανησύχησε στην αρχή και λέει: γιατρέ μου, έχω φεριτίνη 200, τι θα κάνω, πρέπει να ανησυχώ. Φεριτίνη, χιλιάδες μονάδες, CRP, τα D-dimers, η τροπονίνη, η LDH και η EST ήταν προγνωστική δείξη, κακή προγνωστική όταν ανεβαίνανε. Και βέβαια η απεικόνηση, ground glass, που άρχιζε με αυτή την δίκη σταμίση άλλου εικόνα στην απεικόνηση, κυρίως στην αξονική θώρακος, και μετά το οποίο προχωρούσε σε επίκνωση αμφωτερόπλευρη, με αποτέλεσμα να κάνει αυτό το τυπικό, την τυπική ακτινολογική εικόνα που κάνει το ασθενής με το COVID και να καταλήξει στη ΜΕΘ διασωληνωμένος. Τώρα, το τελευταίο στάδιο της αντιμετώπισης είναι το εμβόλιο. Είναι η μόνη λύση, όπως είπαμε. Καθυστερεί. Γιατί καθυστερεί? Γιατί προέχει ασφάλεια. Το εμβόλιο είναι μια συνειδητή παρέμβαση της ιατρικής κοινότητας σε επίπεδο δημόσιας υγείας στον άνθρωπο. Στον πληθυσμό, όχι στον άνθρωπο. Σε μεγάλα τμήματα του πληθυσμού. Σε πολύ μεγάλα νούμερα. 70-80% του πληθυσμού. Όταν κάνεις λοιπόν μια συνειδητή παρέμβαση, μια ουσία η οποία θα δοθεί σε 80% του πληθυσμού, δεν μπορείς παρά μόνο να απαιτείς αυτή η παρέμβαση να είναι πάρα πάρα πολύ ασφαλής. Άρα λοιπόν ακόμα και από την αποτελεσματικότητα, δηλαδή καλύτερα να έχεις μια παρέμβαση, ένα εμβόλιο δηλαδή με 60% αποτελεσματικότητα, αλλά 100% ή 95% ή 99% ασφάλεια, παρά το αντίθετο. Δεν μας ενδιαφέρει τόσο πολύ η ασφάλεια όσο η αποτελεσματικότητα, όσο η ασφάλεια. Φανταστείτε λοιπόν όταν μιλάμε για μια παρέμβαση, δηλαδή ένα εμβόλιο, το οποίο θα δοθεί σε μερικά δισεκατομμύρια εν προκειμένου ασθενείς ή άτομα της πανδημίας, δηλαδή σε όλο τον κόσμο. Και βέβαια προέχει και το ερωτηματικό, το μεγάλο ερωτηματικό της διαθεσιμότητας, γιατί ναι, μεν μπορεί να παραχθεί και να βρεθεί το εμβόλιο, αλλά πότε θα φτάσει στον συγκεκριμένο εν προκειμένου Έλληνα πολίτη, είναι ένα ερωτηματικό, γιατί όπως ξέρετε τα εμβόλια παρασκευάζονται από μεγάλες δυνάμεις υγειονομικές και ερευνητικές, Ηνωμένες Πολιτείες, Ευρώπη, Γερμανία, Αγγλία, Κίνα. Και καταλαβαίνετε ότι θα δοθούν κατεξοχήν και κατά προτεραιότητα στους πληθυσμούς τους, που ήδη καλύπτουν μερικά δισεκατομμύρια δόσεις. Ιδίως αν βρεθεί ότι απαιτούνται δύο δόσεις. Άρα λοιπόν δεν είναι τόσο απλά τα θέματα για το εμβόλιο. Βλέπετε εδώ πέρα πραγματικά την τεράστια προσπάθεια που γίνεται, ήδη σε φάση κλινικών μελετών. Στη φάση κλινικών μελετών είναι περίπου 10 με 15 εμβόλια. Πραγματικά τέτοια προσπάθεια εταιριών και κρατών δεν έχει ξαναγίνει. Και σίγουρα νομίζω ότι κάτι θα επιτευχθεί, αλλά όχι σύντομα, όπως σύντομα θέλουν να το εννοούν πολλοί που πιέζουν δημοσιογράφοι, κόσμος κλπ. Νομίζω ότι του χρόνου, περίπου τέτοια εποχή, θα δούμε αν μπορεί να διατεθεί στη χώρα μας και θα έχουν βγει, εν πάση περιπτώσει, αυτές αποδείξεις ότι το εμβόλιο δουλεύει, που είναι και, όπως είπα, η μόνη λύση του προβλήματος. Τώρα, αυτό που είπα, που ισχύει για το πρώτο κύμα, πιθανώς να ισχύει και το δεύτερο κύμα,
όταν εφαρμόστηκε το lockdown είχαμε πει και οι επιδημιολόγοι ακόμα πιο πολύ ότι πιθανότητα όταν αρχίσει η απόσυρση, γιατί αν θυμόσαστε όταν ξεκίνησε το lockdown το ερώτημα όλων, κυρίως των δημοσιογράφων, ήταν πότε θα αρχίσει η απόσυρση των μέτρων. Η απόσυρση των μέτρων λοιπόν όταν αρχίζει ακολουθεί το on-off μοντέλο, δηλαδή αποσύρουμε μέτρα, αν δούμε έξαρση, ξαναβάζουμε μέτρα, αποσύρουμε, ξαναβάζουμε κλπ. Αυτό ευτυχώς δεν χρειάστηκε να γίνει ακόμη. Χρειάστηκε να γίνει σε ορισμένες περιοχές, όπως είδατε, αλλά νομίζω ότι δεν θα χρειαστεί να γίνει, έστω και σε περιορισμένη κλίμακα. Το είπαμε ήδη αυτό, προστατεύουμε τους ηλικιωμένους και τους ισοπαθείς και το σύστημα υγείας, την ανασία του πληθυσμού. Θεωρεί η ανοσία της Αγέλης δύσκολο να επιτευχθεί. Κάποιου επίπεδου ανοσία, καλό θα είναι να μπορέσουμε να πετύχουμε, γιατί δεν μπορεί να τα έχουμε όλα, δεν μπορεί να έχουμε και χαμηλά κρούσματα και λίγους θανάτους και ταυτόχρονα ανοσία του πληθυσμού. Ειδικά στον ελληνικό χώρο, με τη μεγάλη επιτυχία, με το success story της Ελλάδος, που ουσιαστικά ήταν τόσα λίγα κρούσματα και θύματα, εννοώ θανάτους, δεν μπορούμε να έχουμε και ανοσία του πληθυσμού. Και εμβολιάζουμε όταν έχουμε το εμβόλιο διαθέσιμο. Τώρα, τελειώνω, νομίζω είναι η τελευταία διαφάνεια. Αυτό που αποδεδειγμένα δούλεψε και το παραδεχόμαστε όλοι και το είδαμε, εκτός το ότι το αποδείξαμε με επιδημιολογικά μοντέλα, ήταν τα μέτρα, η απόσταση. Τα μέτρα δημόσιας υγείας και ατομικής υγείας, ουσιαστικά το lockdown. Αυτό είναι το μόνο που αποδεδειγμένα δούλεψε. Όλα τα άλλα πιθανώς ή θα δουλέψουν. Για να μην το ξαναλέμε, οι ανοσοθεραπείες και τα μονοκλονικά δεν ήταν τόσο επιτυχημένα. Και όσον αφορά το εμβόλιο, κλείνοντας, μιλάνε πολύ να επιταχυνθούν διαδικασίες, να βγει πιο γρήγορα κλπ. Όταν ακούμε fast track διαδικασίες για τα εμβόλια, το fast track δεν αφορά τα στάδια των κλινικών μελετών. Αυτά δεν μπορεί να συμπιεστούν ούτε να επιταχυνθούν, γιατί θα έχει ολέθρια αποτελέσματα στην ασφάλεια του εμβολίου. Αυτό που μπορεί να συμπιεστεί και πραγματικά να οδηγήσει σε ταχύτερη πρόοδο της διάθεσης του εμβολίου στον πληθυσμό είναι οι γραφειοκρατικές διαδικασίες. Πολλές φορές στις ρυθμιστικές αρχές, FDA παραδείγματος χάρη ή EMA, η διαδικασία, αφού έχουμε όλες τα στάδια των κλινικών μελετών έγκρισης, μπορεί να παίρνει και 1 και 2 χρόνια. Αυτά πραγματικά μπορούν να συμπιεστούν και εδώ μπαίνει το fast track και να έχουμε το εμβόλιο πολύ νωρίτερα όσον αφορά τις ρυθμιστικές διαδικασίες από ό,τι θα το είχαμε υπό κανονικές συνθήκες, αλλά πάντα επαναλαμβάνω με τήρηση της διαδρομής των κλινικών μελετών. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας και νομίζω ότι μπορεί να έχουμε και λίγο χρόνο για να απαντηθούν ορισμένα ερωτήματα.